400 γραμμάρια κοιμάμος χαρίτσιου, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1/4 με μισό κουταλάκι τσίλι σε σκόνη, όσο θέλετε, 2 κουταλάκια κύμινο, 2 κουταλάκια πάπρικα, μισό κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι πιπέρι, 1/3 του φλιντζανιού κόκκινο ξηρό κρασί, 3/4 του φλιντζανιού ζωμό μοσχαρίσιο, ζωμό βοδινού δηλαδή, 400 γραμμάρια φασόλια κόκκινα, είναι τα φασόλια, τα red kidney beans, τα λεγόμενα, τα συσκευασμένα. Μία κουταλιά μπαστά ντομάτας, 1 κουταλάκι ζάχαρη, 1 κουταλάκι ρίγανη ξηρή, αλάτι και πιπέρι. Και για να σερβίρουμε θέλουμε 2 φλιντζάνια περίπου τριμμένων τυρί τσέταρ, 8 έως 10 μεγάλες πίτες τορτίγιας El Paso, κουακαμόλε αν θέλετε, sour cream αν θέλετε, τα σχετικά μεξικάνικα συνοδευτικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμείς θα κάνουμε σήμερα τις κεσατίες με μοσχάρι, όπως σας είπα. Αλλά το σημαντικό με τούτο το φαγητό είναι ένα μείγμα μπαχαρικών, το οποίο να σας δείξω σε λίγο, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πάνω σε οτιδήποτε φτιάχνετε. Είναι τα μεξικάνικα κυρίως, έχουν τούτα τα μπαχαρικά, τα οποία ανάφερα σας τώρα άλλες φορές, είναι μπαχαρικά τα οποία σίγουρα μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας σας, αν κοιτάξετε, σίγουρα τα έχετε, γιατί χρησιμοποιούμε τα εμείς πολλά στην κυπριακή κουζίνα. Λοιπόν, πρώτα θα κόψω το κρεμμύδι μου. Εγώ για τούτες τις κεσατίες να χρησιμοποιήσω 2 από τα αγαπημένα μου τηγάνια της σειράς Tefal Unlimited, πρέπει να σας πω, τα οποία είναι αντικολλητικά. Δεν έχουν μέσα κάδμιο που είναι βλαβερό για την υγεία και δεν κδέρνονται για κάποιο λόγο που έχουν πολλά ανθεκτικά και επίσης τηγανίζουν ακόμα και χωρίς να βάλετε οτιδήποτε λάδι μέσα. Τώρα να δείτε που να κάνουμε τις κεσατίγες, να δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, το κρεμμύδι, να σοτάρουμε πρώτα το κρεμμύδι για να κάνουμε έτσι έναν ωραίο chili con carne, το οποίο μπορείτε να το κάνετε όσο chili θέλετε και όσο πικάντικο εσείς επιθυμείτε. Θα βάλουμε και 2 σκόρδα, γιατί είπαμε τα σκόρδα θέλουμε τα γενικότερα. Ένας από τους λόγους νομίζω που μας αρέσουν τόσο πολλά τα μεξικάνικα είναι γιατί εκτός του είναι πάρα πολλά αρωματικά. Πολλά ωραίο φαγητό το μεξικάνικο. Είναι έτσι παρείστικο. Νομίζω ότι ακόμα και με τα φαχίτα, δηλαδή μπορεί να πλώσει τα φαχίτα και να πάει στον πάγκο και να κάνει ο καθένας το δικό του. Ή με τα κετσατίας, μπορεί να κάνετε 2 ή 3 διαφορετικά είδη, χωρίς να κάνετε ιδιαίτερον κόπο. Και να σας δείξω σε λίγο πώς. Λοιπόν, έκοψα τα σκόρδα μου. Σκόρδα, κρεμμύδια. Και θα τα βάλω στο τηγάνι μου. Ζήτησα μεγάλο ξύλο κοπής, αλλά βαρετό. Λοιπόν, ωραία. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Έτσι και 3 κουταλιές ελαιόλαδο, αν θέλετε περισσότερο. Εγώ να χρησιμοποιήσω, όπως σας είπα, κύμα μοσχαρίσιου. Τώρα, θέλετε να βάλετε χοιρινό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χοιρινό. Ναι, χάθηκε ο κόσμος. Επειδή εμείς στην Κύπρο πολλές φορές χρησιμοποιούμε πολλά συχνά το χοιρινό κύμα. Παραδοσιακά, τα μεξικάνικα φαγητά γίνονται με μοσχάρι. Υπάρχουν όμως φαγητά όπως τα λεγόμενα καρνίτας. Τα καρνίτας είναι συνήθως με χοιρινό, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ψήνεται πάρα πολύ ώρα, γίνεται καπνιστό, ψήνεται πάρα πολύ ώρα μέχρι να γίνει πάρα πολλά μαλακό. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι το μυστικό υλικό στα καρνίτας είναι ο χυμός πορτοκάλι. Να το κάνουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή, μην νομίζετε ότι θα το αποφύγετε. Το χοιρινό γίνεται έτσι απόλυτα μαλακό. Είναι το λεγόμενο, εμείς ξέρουμε το πολλές φορές, pulled pork, το οποίο είναι το χοιρινό, το οποίο κόφτεις με 2 πυρούνια και γίνεται, ξανίζεις το ουσιαστικά. Και μετά, για τα καρνίτας, οι Μεξικανοί πιάνουν το χοιρινό και ξαναπερνούν το από έναν τηγάνι μαζί με τα ζουμιά που το εψίσαν.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα βέβαια. Και το οποίο μετά μπορείτε να το τυλίξετε, να το κάνετε μπουρίτο, το τυλιμένο. Μπορείτε να το κάνετε και σατίγιας, όπως να κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι θέλετε. Βάλουμε ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Τούτη σειρά της Tefal έχει ένα δίχτυ μες στη μέση, το οποίο έτσι βυσσινιά κυλίδα, τέλος πάντων, τελεία θέλετε, η οποία όταν ζεσταθεί το τηγάνι αρκετά, φαίνονται τα γράμματα μέσα, που σημαίνει ότι ζεστάθηκε το τηγάνι και είναι αρκετά ζεστό για να μπορέσετε να τηγανίσετε το κρέας ή οτιδήποτε άλλο να βάλετε μέσα. Και είδατε πόσο λίγο λάδι βάλαμε. Λοιπόν, μετά από έτσι να σοτάρουμε λίγο τα κρεμμύδια μαζί με τα σκόρδα. Δεν ξέρω, φαίνομαι πίσω από την ομίχλη. Φαίνομαι. Λοιπόν, να βάλω το μοσχάρι μου μέσα. Επίσης, παραδοσιακά, το chili con carne γίνεται με κιμά μοσχαρίσο. Γίνεται με κομματάκια μικρά μοσχάρι, δηλαδή με κύβους, πολύ μικρούς κύβους μοσχαριού που γίνεται το chili con carne, το οποίο ψήνεται συνήθως πολλή ώρα. Εμείς δεν θα το ψήσουμε πολλή ώρα σήμερα, αλλά αν θέλετε έτσι να τραβήσει τις μυρωδιές του να είναι φανταστικό, το πιο καλό είναι να το ψήσετε μια ώρα. Το αφήσετε έτσι να σιγοψήνεται μια ώρα μαζί με τα ζουμιά του. Λοιπόν, το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι μαζί με το κιμά να καρικεύσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να καρικεύσουμε τον κιμά ενώ ψήνεται, οπότε να του βάλουμε το αλάτι του. Και θα βάλω τούτα τα υπέροχα, φανταστικά μπαχαρικά. Κάνουμε έτσι ένα ανακάτεμα. Θέλετε έτσι τον κιμά να πάρει χρώμα και θέλετε τα μπαχαρικά να ψηθούν μαζί με τον κιμά. Θα βάλω πάπρικα, οπωσδήποτε πάπρικα. Τούτον είναι καπνιστή πάπρικα, αλλά επειδή είναι καυτερή καπνιστή πάπρικα, θα βάλω το τσίλι μέσα για να μην μου φύγει πολλά καυτερό. Δεν έβαλα πολύ πέτρο. Λοιπόν, κύμινο. Ξέρετε, πρέπει να μαγειρεύω με τα γούστα του κάθε νούδαμε, γιατί το στούτιο ότι θα δεν το ταΐσω να φάει καλά, πώς θα με διαφημίσει μετά ότι είναι καλό το φάει μου, σωστά. Λοιπόν, έβαλα το κύμινο, θα βάλω κανέλα, βλέπετε δηλαδή ως τώρα, εγώ τα πράγματα έχω τα στον ντουλάπι μου, θα βάλω πιπέρι. Θα βάλουμε ρίγανη ξηρή, τα μεξικάνικα τα φαγητά έχουν ρίγανη, μάλιστα. Δείτε. Λοιπόν, και τώρα να μου σκομυρίσει το στούτιο, τούτες τις ωραίες τις μυρωδιές. Που να πιάσει ο κιμάς μας. Μπορείτε επίσης, που τη στιγμή που έχετε τούτα όλα τα ωραία τα μπαχαρικά, να καρικεύσετε, ας πούμε, να τα σμίξετε τούτα όλα και να βάλετε κοτόπουλο, χυμάν κοτόπουλο ή έναν ολόκληρο στήθος κοτόπουλο, ας πούμε, να του απλώσετε πάνω τούτα τα ωραία μπαχαρικά και να το ψήσετε στο τηγάνι και πάλι να κάνετε και σατίγιας με τον ίδιο τρόπο μου να σας δείξω εγώ τώρα. Λοιπόν, τώρα που βάλαμε τα μπαχαρικά μας, θα βάλουμε πάστα ντομάτας, θέλετε έτσι μια κουταλιά πάστα ντομάτας. Τώρα, αν ήταν να κάνω chili con carne, δηλαδή να το σερβίρω μαζί με ρύζι, δεν ήταν να κάνω τα κεσατίγιας μου δαμέ, ήταν να βάλω και μια συσκευασία 400 γραμμάρια συσκευασμένες ντομάτες ή τριμμένες ντομάτες. Αλλά επειδή θέλω το μείγμα μου να λίγο στεγνώ,
Εν το θέλω το μείγμα μου να έχει πολλά ζουμιά, γιατί τούτον τον ωραίο τον κιμά είναι να το βάλω μέσα σε πίτα μαζί με, σε τορτίγια εννοώ, μαζί με τυρί, μαζί με κόλιαντρο, μαζί με, με καλαμπόκι, έτσι πράγματα. Οπότε δεν θέλω να έχει πολλά ζουμιά. Οπότε θα βάλω λίγο κοζωμό. 3/4 περίπου του κοκκινιού. Α, και θα βάλω και κόκκινο κρασί, το οποίο πρέπει να βάλω πριν το ζωμό. Δεν πειράζει. Θα το βάλω τώρα. Τούτο θέλω το έτσι για το σκούρο, το χρώμα που είναι να κάνει. Και επίσης θα βάλουμε μαζί φασόλια κόκκινο. Τούτα είναι τα λεγόμενα, βάσει συσκευασία στα αγγλικά γράφει red kidney beans. Είναι τα κόκκινα τα φασόλια, τα οποία ήταν σε μια συσκευασία των 400 γραμμάριων. Εστράγγισα τα, είναι πολλά χαρακτηριστικό υλικό του τσιλικών κάρνου. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε χορτοφαγικά τσιλικών κάρνου και σατίας, μπορείτε να σοτάρετε μανιτάρια με τούτα τα ωραία τα μπαχαρικά που σας έδειξα και να βάλετε μέσα φασόλια και να κάνετε χορτοφαγικά και σατίας. Εμείς όμως τώρα, έτσι όπως το βάλαμε το φαγητό μας, δάμε έτσι να το αφήσουμε έτσι να σιγοψηθεί λίγο, να ρίξουμε τη θερμοκρασία. Να το αφήσουμε έτσι να σιγοψηθεί, να θέλει έτσι κανέναν 20 λεπτό ρε παιδί μου να χάσει τα ζουμιά του και να γίνει έτσι ωραίο και το κρέας μας να μαλακώσει και μετά θα σας δείξω πώς θα συναρμολογήσουμε τα κεσαντίας. Εν μεταξύ είδαμε να δείτε ότι έχουμε και ένα πιπέρι κόκκινο. Ο λόγος που έχουμε το πιπέρι το κόκκινο είναι να θέλετε μπορείτε ας πούμε μαζί με τα κρεμμύδια να βάλετε και μια πιπεριά ψιλοκομμένη, μπορείτε να βάλετε πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη. Το αυθεντικό το τσιλικό κάρνι δεν έχει μέσα πιπεριά. Αλλά επειδή τούτο είναι να το κάνουμε και σατίγιας όπως είπαμε, μπορείτε να βάλετε και πιπεριά, μπορείτε να βάλετε και άλλα λαχανικά, τα οποία εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να βάλετε περισσότερο κρεμμύδι να θέλετε, ή μανιτάρια όπως σας είπα. Με διστάσετε να δημιουργήσετε. Τούτη συνταγή είναι για δημιουργία. Πάμε να φτιάξουμε φανταστικά και σατίγιας. Δαμέ, ο κοιμάς μου είναι έτοιμος. Βλέπετε, τούτο που σας είπα πριν, θέλετε έτσι ένα πιο στεγνό κοιμά. Θέλετε, ας πούμε, έναν κοιμά όπως είναι το τσιλικό κάρνι, όπως είναι ζουμί, μπορεί να το φάεις, ας πούμε, με ρύζι, ή ξέρω εγώ, να πιάσεις nacho chips σου να το βάλεις μέσα. Το θέλουμε έτσι λίγο πιο στεγνό. Έχω τορτίγιας. Λοιπόν, έχω τρία είδη τορτίγιας ελπάσο. Έχω κανονικά τορτίγιας, τα οποία είναι τορτίγιας με αλεύρι. Έχω gluten free. Τούτο είναι πολύ σημαντικό για κόσμον ο οποίος έχει δυσανεξία στη γλουτένη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε gluten free. Και έχω επίσης ολικής αλέσιος. Για κόσμον το οποίο του αρέσουν τα ολικής αλέσιος. Είναι και φυσικά πολλά τα της ολικής αλέσιος. Έχω επίσης δύο σάλσα. Έχω μία σάλσα η οποία είναι mild και έχω και μία σάλσα η οποία είναι hot. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι είναι στα γούστα σας. Εγώ να βάλω τη mild, βέβαια η mild δεν σημαίνει ότι είναι πικάντικη, είναι πικάντικη, αλλά όχι πάρα πολλά, είναι mild πικάντικη. Λοιπόν, και πώς θα συναρμολογήσουμε, θα πιάσω ένα μαχαίρι, θα κόψω έτσι λίγο, δεν τα θέλουμε πολλά, αλλά πειράζει. Κολιάντρο, ο κολιάντρος πάει πάρα πολλά. Να βάλετε λίγα φιλαράκια κολιάντρο γιατί πάει του. Και επίσης έχω και ένα κρεμμυδάκι φρέσκο γιατί επίσης πάει του. Ωραία. Λοιπόν, έχω τα regular tortillas. Θα πιάσουμε τα regular tortillas El Paso που έχω δαμέ. Οι οποίες πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά μαλακές tortillas και δεν έχουν καθόλου συντηρητικά. Είναι preservative free, όπως λέγεται.
Και πιάνετε μια τορτίγια. Τώρα να μου πείτε γιατί να μην το τυλίξω και να το φάω. Θέλετε να το τυλίξετε, θα το τυλίξετε. Αλλά ο σκοπός μας είναι να κάνουμε κεσατίγιας. Και για να κάνουμε κεσατίγιας δεν τυλίγουμε, αλλά διπλώνουμε. Εγώ θα βάλω λίμπου του την σάλσα. Αν θέλετε, να δώσει έτσι ένα ζινγκ, όπως λέμε, είναι πολλά ωραία. Οπότε να βάλουμε έτσι λίγο, να τη βάλω έτσι που κάτω τη σάλτσα. Τούτες είναι ντομάτες ουσιαστικά. Πρέπει να έχει και κανένα χαλαπένιο μέσα, γιατί θωρώ το ότι έχει χαλαπένιο. Γι' αυτό σας λέω, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε, να κάνει το τσίλι σας έτσι λίγο πιο πικάντικο. Μετά να πιάσετε τούτον το ωραίο το κιμά. Σημειώστε ότι αν θέλετε μπορείτε να κάνετε την κεσατίγια, να πιάσετε ας πούμε να γεμίσετε την επιφάνεια της τορτίλας, αντί να κάνετε τον που κάνω εγώ να τη διπλώσω την τορτίγια, και να κάνετε δύο στρογγυλά, αν θέλετε, και μετά να τα κόψετε τρίγωνα. Ουσιαστικά, τούτο που σας λέω τώρα, είναι η πιο παραδοσιακή μέθοδος για να κάνετε την κεσατίγια. Δηλαδή να γεμίσετε την επιφάνεια και να βάλετε ακόμα έναν που πάνω. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ο λόγος που το κάνω έτσι είναι γιατί ευκολύνει με να τη γυρίζω. Ενώ ο άλλος τρόπος δυσκολεύει με τη λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, θα βάλω καλαμπόκι, γιατί είναι ωραίο το καλαμπόκι. Και θέλετε και πάρα πολύ. Πάμε. Θα βάλουμε κολιάντρο. Οπωσδήποτε κολιάντρο. Λίγο κρεμμυδάκι. Και τσέταρ. Μα τώρα γίνεται να με βάλουμε τσέταρ. Το τσέταρ είναι τούτο που θα κάνει τούτο ούλο το πράγμα. Θα δέσει τούτο ούλο το πράγμα. Και θα το κάνει καταπληκτικό. Και αν θέλετε μπορείτε, τώρα να σας δείξω μετά. Να σας δείξω έναν άλλον τρόπο. Διπλώνουμε το τσινούμπες σημαντικό όταν κάνετε κεσατίας. Το τηγάνι σας πρέπει να ζεστό, να λέει πάρα πολλά ζεστό. Αν είναι πάρα πολλά ζεστό, τότε να καεί η τορτίγια και δεν θα προλάβουν να βράσουν τα από μέσα, να γίνουν φανταστικά και να λιώσουν. Γι' αυτό θέλετε έτσι να είναι μια μέτρια θερμοκρασία. Τώρα να δούμε να είναι αρκετά καλή θερμοκρασία. Και πιέζετε το έτσι κατά διαστήματα λίγο που πάνω, γιατί θέλετε το έτσι να δέσουν όλες οι γεύσεις μαζί. Αν είστε έτσι πολλά του τυριού, τότε μπορείτε να βάλετε τυρί που κάτω. Λίγο είπαμε, όχι πάρα πολύ. Θα βάλετε τον κιμάς σας που πάνω. Είναι πολύ γευστικός ο κιμάς, πρέπει να σας πω. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Και είπαμε, με τις τορτίτες και σαντίας, μην τις βαριφορτώνετε, με βάλετε πάρα πολλά πράγματα. Μην νομίζετε ότι ένα λίγο, ας πούμε, ο κιμάς σου να βάλετε κι άλλο, είναι αρκετό. Κόλιαντρο, καλαμπόκι. Αν δεν σας αρέσει το καλαμπόκι, με βάλετε. Μπορείτε να βάλετε άλλα λαχανικά, όπως σας είπα. Λίγο κρεμμυδάκι και ξανά τσέταρ. Κάνουμε σάντουιτς με το τσέταρ δηλαδή. Και πιέζουμε και βάζουμε την άλλη την κεσατίγια. Δάμε. Και τώρα θέλει ας πούμε έτσι 2-3 λεπτά από τη μια και 2-3 λεπτά από την άλλη και να τις πιέζετε έτσι λίγο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Ε, θέλετε, είπα σας, δυνατή φωτιά. Τώρα να δούμε το θερμοκρασία μας πώς είναι, να το δυναμώσουμε σας. Γιατί θέλετε και την κεσατίγια έτσι να πάρει χρώμα. Και αν τρέξει και το τυρί έξω, όχι να σας νοιάξει. Απλώς είναι να κάψει το τυρί και είναι φανταστικό. Λιώσαν τα τυριά και έτσι καπήρωσαν, όπως λέμε στα κυπριακά, η τορτίγια και είναι έτοιμο προσφάγωμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι συνήθως κόφκοντες, κάνοντες τρίγωνα και σερβίρωτες, αλλά εντάξει και να την πιάσεις έτσι και να την φάεις την κεσατία, όπως το σάντουιτς, είναι μια χαρά. Λοιπόν, βάλαμε ακόμα μια δαμέ έτσι να... Thank you.